και ελπίδα. Την ελπίδα ώστε οριστικά να γυρίσουμε αυτή τη σελίδα ως Ευρωπαίος Επίτροπος. Το λέω αυτό, αλλά και ως Ευρωπαίος, το λέω ως Γάλλος, το λέω ως φίλος της Ελλάδας επίσης. Η επιτυχία είναι πολύ σημαντική για σας. Να δούμε, να σταθμίσουμε τι έγινε τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα πέρασε μια δύσκολη περίοδο. Δίνει σε ένα σημαντικό και δύσκολο δρόμο, επώδυνα μέτρα, κατέβαλε πολλές προσπάθειες, αλλά αυτός ο δρόμος πρέπει να την οδηγήσει στην επιτυχία. Μεταρρυθμίστηκε η Ελλάδα, εξυγχρονίστηκε με ένα ρυθμό απαράμιλο. Πραγματικά ήταν σημαντικές οι μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι τιμωρίες, είναι αναγκαίες όταν οι οικονομικές και κοινωνικές δομές δεν είναι στο επίπεδο της συμμετοχής στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες που τις αισθάνθηκε πολύ σκληρά ο λαός. Αλλά φτάσαμε σχεδόν στο τέλος αυτού του δρόμου. Αυτή είναι η τελευταία ευθεία. Διανύουμε την τελευταία ευθεία. Το είπα χθες στον Πρόεδρο, στον Πρωθυπουργό, στον φίλο μου Υπουργό, τον Οικονομικό κύριο Τσακαλώτο. Όταν έχει κανείς διανύσει το 80-90% του δρόμου, πρέπει να φτάσει στο τέλος, κάνοντας τα τελευταία μέτρα, ώστε όλοι να δεχθούν τις δεσμεύσεις τους, η Ελλάδα, οι ελληνικές αρχές, να κάνουν τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις και πρέπει οι εταίροι της Ελλάδας από την πλευρά τους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δεσμευθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα, το μνημόνιο. Με τη δέσμευση των ελληνικών αρχών, με την υποστήριξή σας, των βουλευτών, γιατί χωρίς τις αρχές δεν μπορεί να επιτευχθεί η επιτυχία, αυτός ο μακρύς δρόμος με θυσίες και δυσκολίες και δεινά. Αυτό το οποίο επιθυμώ για το μέλλον είναι η σχέση μεταξύ της Ελλάδος και των θεσμών να βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να δημιουργήσουμε μία επιτήρηση μετά το μνημόνιο, σύμφωνα με μία χώρα που βγαίνει από το μνημόνιο, όπως έγινε με την Πορτογαλία ή με την Κύπρο, όπως έγινε και με την Ιρλανδία, αλλά τίποτα που να μοιάζει με ένα τέταρτο μνημόνιο. Η Ελλάδα θα είναι κυρίαρχη, θα σέβεται τις υποχρεώσεις, τις δεσμεύσεις της και θα είναι παράλληλα κυρίαρχη. Δεύτερον, αυτή η επιτήρηση πρώτα απ' όλα θα πρέπει να θεμελιώνεται σε δεσμεύσεις που εσείς οι Έλληνες θα αναλάβετε και θα ορίσετε. Γι' αυτό εκείνο το οποίο περιμένουμε από εσάς, από την κυβέρνησή σας, είναι στις προσεχείς εβδομάδες, τους προσεχείς μήνες, να δημιουργηθεί μια στρατηγική ανάπτυξη για την Ελλάδα, που θα περιέχει δεσμεύσεις όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, αλλά που θα σχεδιαστεί για τους Έλληνες, από τους Έλληνες. Και όχι από τους Ευρωπαίους, από τους εταίρους, αλλά από τους Έλληνες για τους Έλληνες. Και βάσει αυτές τις δεσμεύσεις, υποχρεώσεις, θα δουλέψουμε μαζί. Το τρίτο το οποίο επιθυμώ για το μέλλον είναι οι Υπουργοί των Οικονομικών και οι θεσμοί να είναι ικανοί να θεσπίσουν ένα πακέτο μέτρων ώστε να μειωθεί το βάρος του ελληνικού χρέους. Ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, οι γαλλικές αρχές, έκαναν μία πρόταση που είναι ενδιαφέρουσα, πιστεύω, δηλαδή να συνδέσουμε την οικονομική επίδοση της χώρας, την επίδοσή της όσον αφορά την ανάπτυξη, με τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Ελλάδα. Αν αυτά τα τρία στοιχεία ολοκληρωθούν με επιτυχία, τότε μαζί θα μπορέσουμε να δούμε το μέλλον με εμπιστοσύνη. Εύχομαι η χώρα σας να γυρίσει αυτή τη σελίδα, να τη γυρίσουμε μαζί αυτή τη σελίδα και αυτή η ιστορική στιγμή να σηματοδοτηθεί με επιτυχία. Εύχομαι αυτή η Ελλάδα να είναι κυρίαρχη, ευήμερη, Ευρωπαία και να βρει τη σωστή της θέση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η Ευρωζώνη είναι το κοινό μας σπίτι και ο λαός σας, οι κυβερνήσεις σας, εσείς οι ίδιοι, δεχθήκατε αυτές τις προσπάθειες γιατί γνωρίζετε ότι οι Έλληνες επιθυμούν να παραμείνουν στο ευρώ. Αυτό το κοινό σπίτι πρέπει να εδραιωθεί. Αυτό μας δίδαξε η κρίση. Αυτό μας δίδαξε και το ελληνικό μνημόνιο. Πολλά διδάγματα απορρέουν από αυτά τα δύσκολα, τα μαύρα έτη για την Ευρώπη, την Ευρωζώνη. Και είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να περάσουμε τώρα σε ένα στάδιο της Νομισματικής και Οικονομικής Ένωσης, σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι δύσκολο. Αλλά
Υπάρχουν καλές ειδήσεις. Η ανάπτυξη υπάρχει στην Ευρώπη και στη χώρα σας. Ξεκίνησε το 2016, ενισχύει το 2017 και θα ενισχύει το 2018. Επιθυμώ το μέλλον του ευρώ να οικοδομηθεί όχι με βάση την κρίση, αλλά με βάση τις φιλοδοξίες μας και όχι στα πλαίσια μνημονίων. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε από αυτά τα στάδια επειδή το οικονομικό και νομισματικό πλαίσιο υπάρχει. Η κρίση ανήκει στο παρελθόν. Η ανεργία στην Ευρωζώνη είναι ακόμα πολύ υψηλή. Αλλά έχει μειωθεί από τον Ιανουάριο 2009. Όλες οι χώρες έχουν εξηγιάνει τα δημόσια οικονομικά τους και σε λίγες χώρες δεν θα υπάρχουν χώρες με πολύ μεγάλα ελλείμματα και όλες οι χώρες έχουν βελτιώσει τις οικονομικές τους δομές και το οικονομικό, το πολιτικό σκηνικό είναι ευνοϊκό. Στη Γαλλία έχουμε έναν πρόεδρο πολύ ευρωπαίο με μια ατζέντα φιλόδοξη για την Νομισματική και Οικονομική Ένωση. Επισκέφθηκε την Ελλάδα ο πρόεδρος Μακρόν για να δείξει πόσο είναι προσιλωμένος στη χώρα σας. Όλοι οι Γάλλοι είναι προσιλωμένοι στη χώρα σας, αγαπούν τη χώρα σας. Είναι μια σημαντική χώρα για μας και στο λόφο της Πνίκας έκανε μια πολύ σημαντική ομιλία για το μέλλον της Ευρώπης. Στη Γερμανία υπάρχει ένας μεγάλος συνασπισμός μεταξύ της CDU της κυρίας Μέρκελ και το SPD. Δημιουργείται αυτή τη στιγμή αυτός ο συνασπισμός και νομίζω ότι αυτός ο συνασπισμός θα δώσει στη Γερμανία την σταθερή και ευρωπαϊκή, φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση που χρειάζεται η χώρα. Στις Βρυξέλλες η μεταρρυθμιστική φιλοδοξία της Επιτροπής με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χαιρετίζω τους Ευρωπαίους βουλευτές που βρίσκονται εδώ, υπάρχει, κάναμε στο τέλος Δεκεμβρίου προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης πολύ σημαντικές. Ο καθένας πρέπει να παίξει το ρόλο του. Η Ευρώπη απαρτίζεται από πολλούς λαούς και σημαντικό είναι η Ελλάδα να κάνει τις προτάσεις της. Αλλά η μικρή εμπειρία που έχουμε με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, πρώτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα στη θέση μου, είναι όταν το Παρίσι, το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες συμφωνούν, όλα είναι δυνατά. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Όταν δεν συμβαδίζουν, τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και μαζί σας. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Υπάρχει μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μεταξύ αυτής της στιγμής και του Ιουνίου που θα ληφθούν σημαντικές αποστάσεις. Δεν μιλάω για τις εκλογές στην Ελλάδα που θα γίνουν, αλλά για τις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή την Οικονομική και Νομισματική Ένωση γύρω από τρεις αρχές. Μία ένωση επίσης αλληλέγγυα, δημοκρατική και κυρίαρχη. Η Ευρώπη και η Ευρωζώνη πρέπει να περάσουν από αυτή τη τεχνολογία που γνωρίζουμε του προσφέρω να προσφέρω στη λογική του κερδίζω-κερδίζω. Εδώ υπάρχουν τρία σκέλη. Πρώτο σκέλος, πρέπει να έχουμε τα μέσα να ανταποκρινόμαστε στις κρίσεις με τα δικά μας μέσα, τα εργαλεία μας. Αυτό σημαίνει μια κυρίαρχη Ευρωζώνη. Στην κρίση είδαμε τα όρια των μέσων μας. Και χρειάστηκε να βασιστούμε στη λογική και στους περιορισμούς που επέβαλαν άλλοι, όπως το Δούνου του, το οποίο η παρουσία εδώ υπήρξε και χρήσιμη, αλλά και περίπλοκη. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Αλλά με το Δούνου του έχουμε το εξής, βλέπουμε το εξής μήνυμα, ότι το Δούνου του πρέπει να είναι παρόν στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του μνημονίου. Το χρειαζόμαστε. Αλλά δεν είμαστε οι μόνοι στα πλαίσια της κρίσης. Δεν είμαστε οι μόνοι για να καθορίσουμε το μέλλον μας ως Ευρώπη. Και το γνωρίζει καλύτερα από όλους η Ελλάδα. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρωζώνη θα πρέπει να γίνει πιο αυτόνομη στο μέλλον εάν υπάρξει μια νέα κρίση. Όχι στη χώρα σας, αλλά αλλού.
Nous devons être prêts δηλαδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πιθανή απουσία του δούνου του σε μελλοντικά προγράμματα βοήθειας. Γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή πρότεινε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο που θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το θέμα είναι ποια μέτρα θα επιλέξουμε. Προσθέτω το εξής, ότι σύμφωνα με την Κομισιόν και σύμφωνα με εμένα, αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο θα πρέπει να είναι θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τους πολίτες της Ευρώπης. Δεύτερο σκέλος, η νομισματική και οικονομική μας ένωση θα πρέπει να είναι πιο αλληλέγγυα. Η ανάπτυξη, το υπογράμμισα προτύτερα, δεν θα είναι πλήρης αν δεν γίνει αποδεκτή από όλους τους πολίτες. Η ευημερία δεν θα έχει καμία σημασία αν δεν περιορίζει τις ανισότητες. Και η πρόοδος πρέπει να έχει κοινούς ορίζοντες. Επ' αυτού, το έλεγε και ο Υπουργός και συμφωνώ μαζί του, η Ευρωζώνη δεν ικανοποιεί τους πολίτες. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των χωρών μας και μερικές φορές υπάρχουν και πολλές ανισότητες. Ένα παράδειγμα, λιγότερο από 5% του ενεργού πληθυσμού είναι άνεργοι στην Ολλανδία και τη Γερμανία. Αυτό το ποσοστό είναι 10% περίπου στη Γαλλία, 17% στην Ισπανία, 20% στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι νιώθηκε ανεργία στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να δεχθούμε μια Ευρωζώνη δύο ταχυτήτων ή πολλών ταχυτήτων. Επειδή τελικά αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει συνοχή στην Ευρώπη. Γι' αυτό χρειάζονται νέοι μηχανισμοί σύγκλησης. Και πιστεύω ότι αυτό σημαίνει σταθεροποίηση, σημαίνει υποστήριξη στις επενδύσεις, σημαίνει προϋπολογισμός της Ευρωζώνης ή πιο φιλόδοξος προϋπολογισμός για όλη την Ευρώπη. Φυσικά, αλληλεγγύη δεν σημαίνει έλλειψη εμπιστοσύνης. Η ιδέα δεν είναι να γίνονται μεταφορές μονίμως μεταξύ κρατών μελών, να χρηματοδοτείται η Ιταλική κοινωνική ασφάλεια με Ολλανδικά κονδύλια ή άλλα κονδύλια. Η ευθύνη θα πρέπει να είναι πυλώνας του κοινού μας σπιτιού. Αυτό σημαίνει σεβασμός των προσανατολισμών. Αυτό είναι το τίμημα της αξιοπιστίας, της εμβάθυνσης και της εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη. Συνεπώς θέλουμε ένα δρόμο αλληλέγγυο και αξιόπιστο. Αυτό σημαίνει να υπάρχει μια ενισχυμένη νομισματική οικονομική ένωση με βάση τη δημοκρατία. Είναι η δημοκρατία που μας έφερε η Ελλάδα και ένα δίδαγμα επίσης που προέρχεται από την ελληνική κρίση. Νομίζω ότι υπήρξα αρκετά ειλικρινής πέρσι όταν μίλησα για τις ανεπάρκειές μας. Είναι περιττό να το αναφέρω στην Ελλάδα που γνώρισε απευθείας αυτά τα μέτρα, τα οδυνηρά μέτρα. Πόσο δυστυχώς οι διαδικασίες που υπάρχουν διαβρώνουν τους θεσμούς, πόσο μερικές φορές οι αποφάσεις δεν είναι διαφανείς, πόσο η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση δεν είναι αρκετά παρούσα σε όλους τους τομείς. Το γνώρισα προσωπικά εδώ και 6 χρόνια. Είμαι ένα από τα παλιότερα μέλη του Eurogroup και τώρα ως επίτροπος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις. Είναι δύσκολο να έχει κανείς μία Ευρωζώνη όπου θα λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις. Ελήφθησαν τόσες αποφάσεις για το λαό σας. 80-90 αποφάσεις σε δεκάδες συνεδριάσεις, διμερείς, πολυμερείς. Και νομίζω ότι είναι η 8η επίσκεψη που κάνω στην Ελλάδα. Μεγάλη ευχαρίστηση για μένα. Αλλά έρχομαι κάθε φορά εδώ και χρόνια για να αντιμετωπίσω αυτά τα προβλήματα. Χαίρεστε να με βλέπετε μερικές φορές, όχι τόσο. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι απλό να λαμβάνονται ουσιαστικές αποφάσεις σε μια κλειστή ομίγυρη. Θα πρέπει μια κυβέρνηση να ελέγχεται από ένα κοινοβούλιο. Ποιο κοινοβούλιο είναι λογοδοτή απέναντι στο λαό? Αυτό είναι σημαντικό και για την κυβέρνηση της Ευρωζώνης.
Η φιλοδοξία μας είναι να ανέβει το επίπεδο της δημοκρατικής λογοδοσίας. Πώς λαμβάνονται αποφάσεις στο Eurogroup? Βλέπω πολλούς ευρωβουλευτές εδώ που συχνά δεν βλέπουν τον πρόεδρο της Ευρωζώνης, συχνά τον πρόεδρο του Ευρώ. Πρέπει όμως να γίνεται ακρόαση. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας υπουργός των οικονομικών της Ευρωζώνης που θα είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόεδρος του Eurogroup. Θα ήθελα αυτός που θα με διαδεχθεί θα είναι το άτομο που θα είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής και πρόεδρος του Eurogroup, υπεύθυνος απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η δημοκρατία θα πρέπει να είναι δημοκρατία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν φυσικά σε επόμενες ευρωεκλογές οι υπεύθυνοι των μεγάλων πολιτικών κομμάτων και σχηματισμών και να υπάρχουν ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες που θα μπορούν να πτύξουν το πρόγραμμά τους ενώπιον των πολιτών για να δημιουργηθούν συνασπισμοί. Και προσθέτω πάλι προσωπική άποψη ότι ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμφώνησε, είμαι υπέρ των διεθνικών λιστών, να υπάρχουν λίστες μεταξύ των εθνών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τελειώνω ότι αυτή η μεταρρυθμισμένη ευρωπαϊκή ζώνη, η κυρίαρχη δημοκρατική, θα μπορεί να είναι το αντίβαρο κατά του λαϊκισμού που υπάρχει στις χώρες της Ευρώπης. Για μένα είναι μια απειλή ο λαϊκισμός, ο εθνικισμός και ο λαϊκισμός, που δεν καταλήγει πουθενά. Μόνο αν δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέρος όχι του προβλήματος, αλλά των λύσεων στα προβλήματα, τότε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές. Και αυτό το οποίο ζητάμε είναι να υπάρχει οικονομική και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύει και θα ήθελα όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις, φιλοευρωπαϊκές που είναι πολλές, να λάβουν τα ηνία κυρίως για τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης που είναι απαραίτητη, που αναμένεται από όλους και όπου η χώρα σας, η Ελλάδα, είναι κυρίαρχη, ευήμερη και Ευρωπαίη, θα έχει τη σωστή της θέση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μοσκοβισή για το μήνυμα.